Βασικό χαρακτηριστικό της πρότασης αυτής είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, μια μείωση που πλέον αποδέχονται και οι θεσμοί. Διότι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που περιλάμβανε το προηγούμενο πρόγραμμα είναι στην πραγματικότητα το άλλο όνομα της λιτότητας. Η πρόταση όμως αυτή αποτελεί βάση συζήτησης μόνο ως ενιαίο σύνολο. Και αυτό σημαίνει ότι κάποιες δύσκολες παρεμβάσεις που περιγράφονται σε αυτή την πρόταση δεσμεύουν την ελληνική κυβέρνηση και θα υλοποιηθούν υπό μία και μόνο προϋπόθεση. Ότι θα υπάρξει συνολική συμφωνία λύση για την Ελλάδα. Ότι δεν θα συνεχιστεί δηλαδή το θέατρο σκιών της τελευταίας πενταετίας που επιδείνωσε αντί να λύσει το πρόβλημα του χρέους και ταυτόχρονα επιδείνωσε και τις προοπτικές εξόδου της χώρας από την κρίση.